πάμε να δούμε έχουμε αυτό θεματά. Που είπαμε στην αρχή. Ε? Ναι, έχουμε θεματάρα. Το Θοδωρή Κολυδά. Βέβαια. Λοιπόν, γιατί ο Θοδωρής Κολυδάς, παιδιά. Πες του. Τι να πω. Κάνει δεν ξέρω πόσα. 31%. Ο Θοδωρής Κολυδάς λοιπόν έχει πάρει μια πολύ γενναία απόφαση και συνεχίζει κάθε μέρα και λέει τον καιρό μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα. Είναι πολύ. Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι πολύ. Είναι μοναδικός άνθρωπος που βγαίνει ζωντανά από το κανάλι, παιδιά. Με απόφαση δική του και συμφωνία και των τεχνικών. Και είναι ο μοναδικός άνθρωπος που βγαίνει ζωντανά από το κανάλι. Τι άλλο. Χρήστο είναι ο Θοδωρής. Δεν έχω γνωρίσει πολύ για μένα. Είναι η απόφαση που έχει πάρει. Είναι φοβερό. Εκτός από την απόφαση είναι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Τραγουδάει. Έχει πολλές πτυχές η προσωπικότητά του. Πραγματικά να είναι καλά. Και είναι και πολύ καλός μετεωρολόγος. Χαμηλών τόνων πάρα πολύ. Είναι ένας. Πολύ ωραίος άνθρωπος. Είπε αυτό. Πολλά στη Χριστίνα Κόμπου και μίλησε και για την απόφασή του να συνεχίσει να λέει τον καιρό. Μίλησε και για τον καιρό του καλοκαιριού. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να το δούμε. Καλημέρα κύριε Κολυδά. Καλημέρα και από μένα. Εδώ και 20 χρόνια παρουσιάζεται το δελτίο καιρού στο Μέγκα. Σωστά. Ναι, το περισσότερο διάστημα δεν το παρουσιάζω, το περισσότερο διάστημα το υποστηρίζω. Το υποστηρίζετε δηλαδή, εσείς. Κάνω όλη τη δουλειά, τη γραφική και τα λοιπά, την παραγωγή ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό. Και ακόμα παραμένετε εκεί. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, από πού αντλείτε τα ψυχικά σας από θέματα, ωραία, στο να εξακολουθείτε να λέτε το δελτίο καιρού σε ένα κανάλι το οποίο αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε, λειτουργεί στον αυτόματο. Τα ψυχικά από θέματα είναι δείγματα του χαρακτήρα του καθενός, δηλαδή είναι πράγματα που είναι το πώς μεγάλωσες, το πώς έχεις συνηθίσει να αντιμετωπίσεις τα πράγματα της ζωής. Είναι πράγματα που στα δίνουν οι γονείς σου, ας πούμε. Οι γονείς στα παιδιά τους δίνουν δύο πράγματα. Δίνουν ρίζες και φτερά. Ρίζες για να ξέρουν από πού κατάγονται, να έχουν μια σταθερή βάση αναφοράς και φτερά για να μπορούν να πετάνε, να ανοίγουν τα φτερά τους. Και αυτό πρέπει να κάνει και ο κάθε γονιός. Από αυτή λοιπόν, ας πούμε, έτσι, πολύ συνοπτικά τη στάση ζωής, σκέφτηκα, λέω, αφού μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά και να φαίνεται και η δουλειά των ανθρώπων που είναι από πίσω, γιατί εγώ είμαι μπροστά από την κάμερα και φαίνομαι. Γιατί λοιπόν να μην πηγαίνω στο κανάλι κάθε μέρα, να φαίνεται λοιπόν η δουλειά τους και σε αυτό το πεντάλεπτο δελτίο καιρού, ότι εξακολουθούν και υπάρχουν, ότι εξακολουθούν και βρίσκονται σε αυτό το χώρο και θα και προβάλλουν και το κανάλι και μπορώ να πω μάλιστα ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Δηλαδή, αν το πούμε, ας το πούμε και επί του πρακτικού, τυχαίνει ο καιρός, δηλαδή από αυτή την πληροφόρηση και βρίσκεται και σε πολύ καλά, από πλευράς τηλεθέασης πάει πάρα πολύ καλά. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε ακόμα? Πριν από λίγο καιρό, σε μια συνέντευξη σε ένα άλλο μέσο, έλεγα ότι, και όντως έτσι ήταν, έλεγα μέχρι το τέλος του χρόνου που μας το πέρασε. Το τέλος μας πέρασε. Μας πέρασε. Ακόμα όμως είστε εδώ. Ναι, ακόμα βγαίνουμε. Κοιτάξτε, δείτε, τώρα από εδώ και μετά, λέμε τώρα, εντάξει, είμαστε μάλλον, δηλαδή, no limits. Λέω, πιστεύω δηλαδή ότι θα κρατήσει ακόμα όσο κρατήσουν και τα υπόλοιπα τα, και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Έχω την ευχέρεια, εγώ τουλάχιστον έχω και ευτυχώς τη βασική μου τη δουλειά στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα άλλα παιδιά όμως έχουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Και μάλιστα να σας πω κιόλας ότι όταν πήρα την απόφαση αυτή, τους ρώτησα. Λέω, παιδιά, θέλετε, αρχόσαστε εδώ, τις ώρες που ερχόσαστε δηλαδή, θα κάνουμε και τον καιρό. Εντάξει. Λέω, μα τι λέτε, κύριε Θοδωρή, μου λέει, είναι δυνατόν. Εδώ στηρίζετε τη δουλειά μας και πούμε όχι. Η σύζυγό σας όλα αυτά τα χρόνια είναι το στήριγμά σας? Βέβαια, η Χαρούλα, η γυναίκα μου, είναι το στήριγμα στη ζωή μου. Ήταν και είναι και θα είναι, πιστεύω. Αν δεν υπήρχε εκείνη, θα είχα καταφέρει πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που έκανα μέχρι στιγμής. Στο σπίτι ποιος έχει το πάνω χέρι? Και οι δύο, νομίζω. Και εσείς και η σύζυγό σας? Και οι δύο, ο καθένας έχει το δικό του τομέα. Εγώ, όπως λέει και η Χαρούλα, τώρα βέβαια κάτι εδώ θα ήταν να τα λέγει εκείνη, δεν ξέρω τι θα πει. Μου λέει, εσύ δεν έγινες καπετάνιος
στη θάλασσα, αλλά μου λέει σκαπετάνιο στην ξηρά τουλάχιστον εδώ στο σπίτι, γιατί χαράζεις μια πορεία και την ακολουθείς. Αλήθεια, κακό καιρό έχουμε το καλοκαίρι. Τη λέξη κακό καιρό, ούτε καλό καιρό, δεν την έχω πει ποτέ. Γιατί ο σοφός λαός λέει μια παροιμία. Λέει το εξής: ο Γεωργός θέλει βροχή και ο Κεραμάς την ξέρα. Για τον Γεωργό λοιπόν όταν βρέχει είναι καλό. Αυτός όμως που ήταν παλιά οι Κεραμάδες, αυτός λοιπόν που έχει να βάλει τα πύλη να ξεραθούν στον ήλιο, δεν θέλει τη βροχή. Οπότε λοιπόν δεν θα πεις ότι ο καιρός ήταν καλός ή κακός. Απλώς μπορείς να πεις να τύχει και βρέχει, θα βελτιωθεί. Δεν θα πεις θα φτιάξει, θα ήταν καλός ο καιρός. Γιατί ο καθένας δεν μπορεί να ξέρει και τι θέλει. Οπότε το έχω αποφύγει. Τώρα για το καλοκαίρι και τα λοιπά. Αν θα είναι καλό ή αν θα είναι κακό. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Από το 1955, που το ξέρω, που το θυμάμαι, δηλαδή μου έρχεται στο μυαλό αυτή την ώρα. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει ούτε ένα καλοκαίρι που να μην έχουμε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Οπότε, κάθε καλοκαίρι σίγουρα θα τους ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή μία περίπτωση. Αποδεδειγμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Τέλεια, μπράβο στον κύριο Κολυδά. Ετοιμαστείτε για 40 αριά. Πολύ ωραία η απόφαση του. Τι είπες? 40 βαθμούς πάλι και φέτος. Έτσι φαίνεται. Εδώ έχει ξεκινήσει από νωρίς. Απλά τώρα έχει κάποιες. Είχαμε 36 μέρες. Θα ξαναπέσει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Με τα πάνω και τα κάτω τη Δημητρό μου. Ωραία. Θέλετε να συνεχίσετε αυτή την ανάλυση, γιατί εγώ αν είναι θα πω και κάποιες ευχές. Και λέμε ότι έχει ups and downs η ζωή. Η ζωή είναι έτσι. Με τα άσπρα και τα μαύρα. Εγώ λέω ναι. Ωραία, να φέρουμε στην παρέα μας ανθρώπους. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Μπράβο. Αυτό το κορίτσι που έρχεται.